Το όνομα όμως είναι στον αναπτυγμένο κόσμο να θεωρείται αυτονόητο μια σύγχρονη παραγωγική δραστηριότητα να χρησιμοποιεί το έπακρο τις πρώτες ύλες και να ελαχιστοποιεί το όλο περιπατολογικό της αποτύπωμα. Όσον αφορά τον αναπτυσσόμενο κόσμο, θα θέλαμε κι εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας, έτσι ώστε το 1,2 περίπου δισεκατομμύρια συνανθρώπων μας που δεν έχουν πρόσβαση ηλεκτρισμό να έχουν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Η BioTCHP λοιπόν παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης παραπροϊόντων τα οποία σήμερα διαχειρίζονται ως απόβλητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας σε κόστος 5 φορές χαμηλότερο από τη μέση τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη σήμερα. Στην αγορά σήμερα υπάρχουν διαθέσιμες τεχνολογίες είτε σε μεγάλη κλίμακα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατάλληλες για τις ανάγκες μεμονωμένων βιομηχανιών, είτε τεχνολογίες οι οποίες μπορούν να διαχειριστούν μόνο αυστηρά τυποποιημένο καύσιμο. Σημαίνει ότι εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κενό βιομηχανιών όπως τα ενοποιεία, τα οποία δεν έχουν πρόσβαση σε ξύλο, θα πρέπει να το αγοράσουν αυξάνοντας τα λειτουργικά τους κόστη, ωστόσο υπάρχει διαθέσιμη βιομάζα. Και η κλίμακά τους είναι μικρή για να απευθυνθούν σε άλλες υπάρχουσες τεχνολογίες, όπως το βιοαέριο για παράδειγμα. Η καινοτομία του προϊόντος μας εστιάζεται κυρίως σε δύο σημεία: τον έλεγχο της διεργασίας, μετατροπής της πρώτης ύλης σε ενέργεια, αλλά και το σύστημα που επεξεργάζεται το αέριο που παράγεται από τη διεργασία. Το πρωτότυπο που έχουμε αναπτύξει μέχρι σήμερα έχει λειτουργήσει για περίπου 3.000 ώρες τόσο σε εργαστηριακό όσο και βιομηχανικό περιβάλλον. Αν κερδίσουμε το βραβείο, θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του τελικού προϊόντος και έτσι θα μπορέσουμε να διαλύσουμε τα όποια σύννεφα δημιουργούνται γύρω από την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στον ακροδιατροφικό τομέα.